Ψαλμός 24. Σε ανθρώπους που φθονεί πολύ ο πειρασμό και τους φέρνει συνέχεια αναποδιά στη ζωή τους για να γογγίζουν. Προσέ κύριε την ψυχή μου ο Θεός μου, επίσης είπε επιθαμή στον αιώνα. Μη δε καταγελασά το σαν με οι εχθροί μου και γαρ πάντες υπομένονται σε μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς, τα σοδού σου κύριε γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξον με, οδήγησον με επί την αλήθειά σου και δίδαξον με ότι εσύ ο Κύριος, ο Θεός, ο Σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήστη των εκτριμών σου Κύριε και τα ελέη σου ότι από το αιώνος εσύ, αμαρτία νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς. Κατά το έλεο σου μνήστη τη μουσία να και χριστότητό σου κύριε. Χριστό και ευθύ ο κύριο, για τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντα εν οδό. Οδηγήσει πραή εν κρίση, διδάξει πραή οδού αυτού, πάση ο δίκυριο έλεο και αλήθεια τη εξητού στην διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και το όνομα σου, κύριε, και ελάστε τη, τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή είσαι την άνθρωπο ο φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό, Ιρε, το, η ψυχή αυτού εν αγαθείς αυληστήσατε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει υγιήν. Κρατέομαι Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου, επίβλεψον επεμέ και λέει μου ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφεσπάσες τις αμαρτία μου. Είδε τους εχθρού μου ότι πληθύνθησαν και μίσος άδικων εμεί εσάν με φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με μή κατεσχυνθεί. ότι ήλπισε επί σε άκακη και ευθύ σε κολόντομη ότι υπέμεινα σε Κύριε λύτρωσε ο Θεός των Ισραήλ εκπασών των θλίψεων αυτού».